Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 3 Μαΐου. Καλώς ήρθατε εδώ στις δημοσκοπήσεις. Καλό μήνα να σας ευχηθούμε, γιατί τις προηγούμενες ημέρες δεν είμαστε στον τηλεοπτικό αέρα. Εδώ ήρθαμε μετά την Πρωτομαγιά να δούμε όλα τα θέματα της αυτοδιοίκησης, πώς εξελίχθηκε όλες αυτές τις ημέρες, αλλά και το ρεπορτάζ φυσικά των τελευταίων ωρών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ό,τι τρέχει επί της ουσίας σε αυτό το χώρο θα ενημερωθείτε μέχρι τις 4 εδώ μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Να σας δώσω αρχικά τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, φυσικά και το ρεπορτάζ σας. Αργότερα θα σας πω, έχει ιδιαίτερη αξία για μας. Θέλουμε πληροφόρηση και από εσάς. Σας επαναλάβω τους τρόπους επικοινωνίας. Δημοσκοπήσεις παπάκι, Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι attica.tv.gr. 211-27-00714 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attica.tv.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το περιστατικό που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα σε παιδική χαρά στη Θεσσαλονίκη. Ένα μικρό κοριτσάκι 8 ετών παρολίγο να χάσει το ένα της δάκτυλο. Ο Άρης Δημητρίου, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο, έχει όλο το ρεπορτάζ και επί της ουσίας αυτό ανοίγει μία γενικότερη έρευνα και μέσα από την εκπομπή, θα ανακοινώσω και σε λίγο και θα σας πω, σε σχέση με τις παιδικές χαρές, τι γίνεται, πώς πιστοποιούνται, αν είναι πιστοποιημένες οι περισσότερες, σε τι κατάσταση βρίσκονται, γιατί αυτό άνοιξε ένα θέμα συζήτησης γενικότερο για όλους τους Δήμους. Καλησπέρα και από μένα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Βρισκόμαστε στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία παρήγγειλε η εισαγγελία της πρωτοδικών της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διευκρινιστούν όλα τα στοιχεία και τα αίτια που οδήγησαν στον τραυματισμό του 8χρονου κοριτσιού στην παιδική χαρά της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης προχθές το πρωί, ενώ έκανε τσουλήθρα. Η αιτία ήταν ένα κομμάτι από το μπράτσο της τσουλήθρας, της μεταλλικής τσουλήθρας, το οποίο είχε σπάσει, έλειπε και παίζοντας η μικρή έκοψε το μικρό δάχτυλο του δεξιού της χεριού. Αμέσως μεταφέρθηκε για την ιστορία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παπαγεωργίου νοσοκομείο, όπου υπευλήθη σε πολύωρη, σχεδόν 6 ώρες χειρουργική επέμβαση, μέχρι οι γιατροί να καταφέρουν να επανασυγκολίζουν το ακροτηριασμένο μέλος του παιδιού. Αυτή τη στιγμή και αυτό ευτυχώς επιτεύχθη και είναι... Επιτεύχθη. Τώρα περιμένουμε μόνο να δούμε αν μετά την πάροδο κάποιων 24 ώρων θα μπορεί να κινεί το συγκεκριμένο δάχτυλο, το οποίο επανασυγκολήθηκε, όπως είπαμε. Ο εισαγγελέας λοιπόν της Θεσσαλονίκης ζητά να διερευνηθεί αν έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση για τη συντήρηση των παιδικών χαρών και των υπαίθριων χώρων αναψυχής που φιλοξενούν κατά κύριο λόγο παιδιά. Πάντως άφησε ελεύθερο τον 62χρονο προϊστάμενο του τμήματος συντήρησης δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων, ο οποίος όταν έμαθε ότι οι γονείς του παιδιού κινήθηκαν με μήνυση κατά παντός υπευθύνου, παρουσιάστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας και Τριανδρίας. Και από εκείνη την ώρα κρατήθηκε για ένα 24ωρο περίπου μέχρι να δοθεί η εισαγγελική εντολή για να γυρίσει στο σπίτι του. Επίσης, από την εισαγγελία έχει διαταχθεί να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα καταλληλότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία, η εταιρεία που κατασκεύασε την παιδική χαρά, αλλά ως ένα βαθμό ευθύνεται και για την συντήρηση των παιχνιδιών, και να συμπεριληφθεί αυτή στη δικογραφία, καθώς και μία αυτοψία των ειδικών για το σε τι κατάσταση βρίσκονται τα παιχνίδια της παιδικής χαράς. Εκτός λοιπόν από την εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης εσωτερικά έχει αρχίσει κάποιες διαδικασίες για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στην συντήρηση της παιδικής χαράς. Μάλιστα, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, λίγα 24 ώρα πριν συμβεί το περιστατικό, η παιδική χαρά είχε συντηρηθεί από το συνεργείο, από τους υπαλλήλους του Δήμου, και μάλιστα αναφέρεται ότι ένα άλλο παιχνίδι ήταν που είχε τα προβλήματα, είχε προβλήματα και ήθελαν να το απομακρύνουν από τον χώρο και όχι η παιδική χαρά. Έχει υπάρξει και θα υπάρξει και στη συνέχεια, ενδεχομένως αύριο, μια πιο εκτενή σύσκεψη μεταξύ του Δημάρχου, του κ. Κώστα Ζέρβα, και των αντιδημάρχων και των αρμόδιων επικεφαλής των τμήματων για τις παιδικές χαρές
και τη συντήρηση. Μου δίνεις μία αφορμή, επειδή ήρθε η εκπομπή σε επικοινωνία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και θα μεταφέρουμε τώρα αποκλειστικές πληροφορίες. Πραγματοποιήθηκε αυτή η σύσκεψη, η οποία ανέφερες και εσύ. Ήταν όντως να γίνει αύριο, εν τέλει έγινε πριν από λίγη ώρα, πριν μπούμε στο στούντιο. Και τι έβγαλε αυτή η σύσκεψη, να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές. Ότι θα υπάρξουν δύο συνεργεία του Δήμου, δύο κλιμάκια, δύο συνεργεία του Δήμου, όπου θα κάνουν ελέγχους σε όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα δύο αυτά συνεργεία, να διευκρινίσουμε, είναι διαφορετικά συνεργεία. Το ένα είναι στελεχωμένο από εργαζόμενους του Δήμου και θα κάνουν αυτοψία και ελέγχους. Και το άλλο συνεργείο είναι συνεργείο που ειδικεύεται στην πιστοποίηση των παιδικών χαρών, έτσι ώστε να είναι πιο εξειδικευμένα τα πορίσματα που θα βγουν από αυτά τα δύο. Φυσικά με εντολή του κύριου Ζέρβα, του Κωνσταντίνου Ζέρβα, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ξεκινούν αμέσως οι έλεγχοι σε όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου Θεσσαλονίκης, περιμένει τα πορίσματα σε τι κατάσταση βρίσκονται όλες οι παιδικές χαρές. Και φυσικά αυτό που μάθαμε μέσα από την σύσκεψη, ότι θα αιτηθούν και επιπλέον υπαλλήλους να συμμετέχουν στο πρώτο συνεργείο, έτσι ώστε να γίνουν πολύ πιο γρήγορα οι έλεγχοι στις παιδικές χαρές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Νομίζω πάντως αυτός ο αναβρασμός θα δημιουργήσει ένα αναβρασμό σε όλους τους Δήμους της χώρας, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη. Και εμείς, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τον συνήγορο των κατατόπους δημοτικών αρχών, πρέπει να πούμε ότι ο καθένας στο μέτρο του δυνατού καταβάλει την όποια προσπάθεια για τη συντήρηση, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για τα παιδιά ή όποια παιδική χαρά βρίσκεται στις γειτονιές των πόλεων. Πλην όμως αυτό, ως ένα βαθμό, δεν είναι και τόσο εφικτό, δεδομένων και των πολλών κρουσμάτων που έχουμε το τελευταίο διάστημα, των βανδαλισμών σε δημοτικούς χώρους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένα συνεργείο να έχει περάσει το πρωί, το μεσημέρι και να έχει ελέγξει αν τα μηχανήματα, τα παιχνίδια, είναι σε καλή κατάσταση ώστε να φιλοξενήσουν τα παιδιά, και το ίδιο βράδυ αυτά να κάποιοι άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι, να τα σπάσουν, ώστε την επόμενη μέρα το πρωί να είναι κίνδυνος για το όποιο παιδί τα επισκεφτεί για να παίξει. Πάντως, σε γενικές γραμμές, να το τονίσουμε αυτό, Άρη, ότι η νομοθεσία για τις παιδικές χαρές είναι πάρα πολύ αυστηρή. Για να πάρει μια παιδική χαρά, αυτό που λέμε ISO, για να λειτουργήσει, είναι πολύ αυστηρές οι ασφαλιστικές δικλείδες και οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπήρξαν δήμοι το προηγούμενο διάστημα που ενδεχομένως κλείσαν και όλες τις παιδικές χαρές, έτσι ώστε να μπορούν να τις ανοίξουν ασφαλής για τα παιδιά. Υπήρξε γκρίνια φυσικά από τους δημότες, γιατί δεν είχαν τα παιδιά παιδικές χαρές για να μπορούν να παίξουν. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι τα ωφέλη από μια τέτοια κίνηση σε πολλές περιπτώσεις είναι πολλαπλάσια. Ακριβώς, ο ισχύον νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός, και αυτό όχι τυχαία, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετά κρούσματα με παιδιά τα οποία έχουν χτυπήσει ή ακόμα και έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε αυτούς τους χώρους των παιδικών χαρών, από παιχνίδια τα οποία ήταν ακατάλληλα, είτε κακοσυντηρημένα, είτε έφεραν το οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, οι επόμενες μέρες θα δείξουν, και βέβαια αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, θέτει σε εγρήγορση όλους τους δήμους της χώρας, τουλάχιστον για πιο συχνές αυτοψίες των δημοτικών υπαλλήλων για την κατάλληλότητα των παιχνιδιών, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε στην κάμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος φυσικά βρέθηκε και στην εισαγγελία ώστε να καταθέσει. Φράζουμε καταρχάς βαθύτητα θλίψη μας για το περιστατικό του τραυματισμού της 8χρονης. Παρακολουθούμε συνεχώς και εγώ και ο δήμαρχος την πορεία της υγείας της. Ελπίζουμε να έχει θετική έκβαση μέχρι στιγμής που πληροφορούμαστε. Από εκεί πέρα, οδηγηθήκαμε χθες με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, Αυτοβούλος, ο ΑΤΑΦ Τούμπλας, το οποίο κινεί την διαδικασία της δίωξης και της έρευνας. Και σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικό Θεσσαλονίκης, όπου διέταξε προκαταρκτική εξέταση, να γίνει έρευνα, αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Από την άλλη πλευρά, και εμείς στους Δήμους Θεσσαλονίκης, ήδη έχουμε διατάξει έρευνα, να δούμε τι έχει γίνει όσον αφορά τη συντήρηση συγκεκριμένης παιδικής χαράς, του συγκεκριμένου παιχνιδιού, τα πιστοποιητικά τους και όλη τη διαδικασία η οποία έχει ακολουθήσει σήμερα. Είχε πιστοποιηθεί.
πιστοποίηση συγκεκριμένο παιδί. Άρα υπήρχε καρκινή, έλεγχε να φέρω στο δελτίο τύπου ότι είχαν γίνει υποκέ για την περασμένη Παρασκευή. Και αφαιρέθηκε άλλο παιχνίδι. Ναι, μέχρι στιγμή σε αυτή την πληροφόρηση που έχω, γιατί χθε ήταν και κλειστή υπηρεσία από τον Ολίδη, καθαιρέθηκε την Παρασκευή. Έγινε τελευταίο έλεγχο την Πέμπτη. Πήγαν την Παρασκευή, καθαιρέθηκε ένα άλλο επικίνδυνο παιχνίδι και σε άλλε ακόμα δύο παιδικέ χαρέ κάποιε επιδιορθώσει. Αλλά τίποτα άλλο δεν ευρέθηκε. Τώρα από εκεί πέρα μένει η έρευνά μας να αποδείξει το αν ήταν αντιληπτό και ορατό κατά την έρευνα, αν δημιουργήθηκε εκ των υστέρων λόγω κανονισμού ή τι έχει συμβεί δραματικά σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί δεν υπάρχει μια αναφορά στο διαδίκτυο ότι δεν ήταν, από ό,τι έχει πληροφορηθεί από τα στελέχη της υπηρεσίας, δεν ήταν για τις συγκεκριμένες. Ήταν για αυτή η οποία καθαρίστηκε. Η οποία ήταν εδώ και αρκετές μέρες ήταν το πρόβλημα, γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα πήγαν οι υπάλληλοι του τεχνικού τμήματος και καθαρίστηκαν την συγκεκριμένη. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, θα ανοίξουμε εδώ μέσα από τις δημοσκοπήσεις δημοσιογραφική έρευνα σχετικά με τις παιδικές χαρές στους Δήμους αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους. Οπότε σε αυτή την έρευνα φυσικά θέλουμε και τη δική σας βοήθεια. Θα δώσω για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε κυρίως οπτικό υλικό αλλά φυσικά να μας ενημερώνετε πού υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με κοινόχρηστους χώρους αλλά και παιδικές χαρές. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις@attica.tv.gr 211-27-00714 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής www.attica.tv.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV. Με τους τρόπους επικοινωνίας που μόλις παρακολουθήσατε μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα σε σχέση με αυτό το φάκελο, τη δημοσιογραφική έρευνα που ανοίγουμε και θα σας παρουσιάσουμε πολύ σύντομα όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, πού υπάρχουν προβλήματα, πώς τα αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, αλλά κυρίως και βασικό, ποιες είναι οι προδιαγραφές για να μπορεί μια παιδική χαρά να είναι ανοιχτή και να μην υπάρχουν τέτοια συμβάντα όπως υπήρξε στη Θεσσαλονίκη. Κλείνουμε αυτό το θέμα, αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα από τα βασικότερα θέματα που απασχολεί όλο το τελευταίο διάστημα την τοπική αυτοδιοίκηση φυσικά είναι η αύξηση του ενεργειακού κόστους. Έρχεται όμως σε αυτό να προσθεθεί και να προσθεθούν και οι οφειλές από τους ιδιώτες παρόχους ενέργειας που μάλιστα είναι μεγάλα τα ποσά. Να συνδεθούμε σε αυτό το σημείο με την συνάδελφο, τη δημοσιογράφο της εφημερίδας Αυγή, την κυρία Ηλέκτρα Βυσκαδουράκη. Ηλέκτρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα, Γιώργο. Αναπτύξατε ένα πολύ καλό θέμα πριν, σας παρακολουθούσα. Τώρα, όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, η οποία χτυπάει τους πάντες, βλέπουμε ότι χτυπάει και τους Δήμους. Έχεις κάνει εκτενέστατο ρεπορτάζ. Έχεις παρουσιάσει εκτενέστατο ρεπορτάζ και μέσα από την εφημερίδα Αυγή. Να ενημερώσω και τους τηλεθεατές ότι η Ηλέκτρα είναι από τις πιο διακεκριμένες και έγκυρες δημοσιογράφους της αυτοδιοίκησης. Δεν είμαστε πολύ αυτοδιοικητικοί συντάκτες, οπότε νομίζω έχει ιδιαίτερη αξία να παρουσιάσουμε και το δικό σου ρεπορτάζ μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Κάνεις λόγο μάλιστα σε αυτό το ρεπορτάζ για τις οφειλές που μπορεί να αγγίξουν τα 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους. Είναι τεράστια τα ποσά. Αυτό έχει να κάνει ουσιαστικά, για να το καταλαβαίνουν και όσοι μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, με τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία βρίσκονται στους λογαριασμούς της ηλεκτρικού ρεύματος και πρέπει, όπως κάνει και η ΔΕΗ, έτσι και οι υπόλοιποι πάροχοι. Συγγνώμη, έχω επιστροφή. Ναι, οι υπόλοιποι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υπόλοιποι πάροχοι πρέπει να αποδίδουν εντός διμήνου στους Δήμους. Αυτό λοιπόν το οποίο μαθαίνουμε από τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης είναι ότι οι εταιρείες ενέργειας δεν το αποδίδουν αυτό και η παρακράτηση μπορεί να κρατάει και ένα χρόνο. Οπότε αυτό το οποίο έχουν αποφασίσει οι Δήμοι είναι αφενός με να στέλνουν εξώδικα και από εκεί και πέρα να κάνουν αγωγές προς τους εταιρείες ενέργειας προκειμένου να τους αποδώσουν τα παρανόμως παρακρατηθέντα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και από εκεί και πέρα ζητούν την παρέμβαση της ΡΑΕ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να φτιαχτεί μια ρύθμιση για να μην υπάρχει αυτή η παράνομη παρακράτηση.
Είναι πολλές οι φωνές πάντως μέσα στην αυτοδιοίκηση. Πρέπει να σου πω και από το ρεπορτάζ και από τους καλεσμένους εδώ, δήμαρχοι που βρίσκονται στην εκπομπή, ο ένας μετά τον άλλον προσφεύγουν δικαστικά έτσι ώστε να εισπράττουν αυτά τα ποσά που τους οφείλουν. Και είναι η μόνη λύση, μιας που ας πούμε αυτό που μου έλεγαν είναι ότι η ΔΕΗ κάνει καθάριση ένα-δύο μήνες και αποδίδει στους Δήμους τα ανταποδοτικά τέλη. Οι άλλοι πάροχοι ενέργειας δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο δηλαδή η λύση του εξώδικου και της εισαγωγής είναι κάτι το οποίο μπορεί να τους φοβήσει. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Το είδαμε και στην περίοδο της καραντίνας, ότι ενώ υπήρχαν ευνοϊκές ρυθμίσεις, ας πούμε, για τους μαγαζάτορες, προκειμένου να υπάρχουν εκτόσεις στα ανταποδοτικά τέλη, τελικά η κοστολόγηση την οποία έκαναν οι εταιρείες πάροχοι ήταν με τα προ-καραντίνας δεδομένα, το οποίο βέβαια έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους κατασταματάρχες και στους ίδιους τους Δήμους, και πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει και αυτή η καθάριση. Πώς διαμορφώνεται το τοπίο, ηλέκτρα? Μιλάμε τώρα για την επιβάρυνση από τις οφειλές που έχουν από τους ιδιώτες παρόχους ενέργειας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα οικονομικό στους Δήμους. Είναι δύσκολη η επόμενη περίοδος και μιλάμε για μια περίοδο λίγο πριν επί της ουσίας από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί πρέπει να προσθέσουμε τις γενικές περικοπές που έχουν γίνει τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση, σε συνάρτηση με την μεγάλη πτώση των εσόδων από την πανδημία, και αυτή τη στιγμή σε σχέση με το ενεργειακό κόστος, λόγω του τετραπλασιασμού της ρήτρας αναπροσαρμογής, οι δήμαρχοι εκτιμούν ότι το ενεργειακό κόστος θα ανέβει γύρω στο 1 δις από 360 εκατομμύρια. Μιλάμε για δυσθεώρητο ποσό. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει κάποια χρήματα, αλλά αυτά δεν επαρκούν. Δηλαδή, είναι μία δόση, μία μηνιαία δόση κάπου, είναι γύρω στα 115 εκατομμύρια. Αλλά αυτό δεν είναι επαρκές για να καλύψει ουσιαστικά την ρήτρα αναπροσαρμογής, που εκεί οφείλεται η άνοδος του ενεργειακού κόστους, και όλοι ανησυχούν ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να δούμε και πτώχευση σε Δήμους. Είναι υπαρκτό αυτό το σενάριο? Είναι αυτό το ενδεχόμενο? Είναι υπαρκτό σενάριο αν υπολογίσει κάποιος ότι από την πανδημία ο οικονομικός εκτροχιασμός ήταν γύρω στα 560 εκατομμύρια. Καλύφθηκαν από αυτό, από το Υπουργείο Εσωτερικών, γύρω στα 350 εκατομμύρια, δηλαδή έχουμε ένα κενό. Αυτό ήταν για τον πρώτο χρόνο, το 2020. Το 2021, γρόσο μόνο, κινήθηκαν πάρα πολύ πτωτικά, και τώρα ήρθε η ενεργειακή κρίση και ουσιαστικά έχει τσακίσει τους Δήμους. Πώς βλέπεις το γενικότερο πλαίσιο, πώς θα πάνε οι Δήμοι το επόμενο διάστημα? Είναι δύσκολο, θα οδηγηθούμε σε εκλογές, όπως είπες και εσύ, με Δήμους που ενδεχομένως να πτωχεύσουν, ή μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Με βάση ότι έχουμε εκλογές εννοώ. Ναι, γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα οικονομικά δεδομένα τα οποία αναλύσαμε, έχει προκύψει και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη δημαρρυθμική αναπροσαρμογή στις τιμές για υλικά που έχουν να κάνουν με τεχνικά έργα. Δηλαδή, βλέπουν αυξήσεις της τάξης του 100% ή 120% ή 150% σε πρώτες ύλες, δηλαδή PVC, ασφαλτικά, σωληνώσεις, ό,τι έχει να κάνει με κατασκευές, το οποίο είναι πλέον έτοιμά τους να μπορέσουν να μπορέσει το κράτος να καλύψει αυτή τη διαφορά, προκειμένου να μην τεινάζονται οι εργολαβίες στον αέρα. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι εργολάβοι είτε κάνουν πάυση εργασιών, είτε δεν πάνε καν να υπογράψουν τα συμβόλαια προκειμένου να ξεκινήσουν τις εργολαβίες. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα σε σχέση με το προϋπολογιζόμενο και με αυτό το οποίο είναι τελεσταίο λόγω της μεγάλης αύξησης στις πρώτες ύλες.
Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι επηρεάζεται δηλαδή όλη η οικονομία με αυτό, έχει να κάνει με τις αγωγές κτλ. Από εκεί και πέρα μπορεί να μην δούμε τα έργα τα οποία υπολόγιζαν οι Δήμοι να υλοποιήσουν και αυτό θα οφείλεται καθαρά στις τελευταίες οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις με την Ουκρανία. Δραστηριότητα υπάρχει, Ηλέκτρα, στους Δήμους. Δραστηριότητα βλέπεις, κινούνται οι Δήμοι, όχι απαραίτητα προεκλογικά, γενικά υλοποιούν, προσπαθούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους ή επί της ουσίας λόγω αυτών των συνθήκων που περιέγραψες και εσύ δυσκολεύονται και κινούνται περισσότερο επικοινωνιακά. Βασικά προσπαθούν με ό,τι είναι εγκεκριμένο, αλλά δηλαδή από ΕΣΠΑ και πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αλλά κινούνται πάρα πολύ συντηρητικά. Γιατί αυτό το οποίο μας μεταφέρουν είναι ότι φοβούνται την επόμενη μέρα. Δηλαδή, τουλάχιστον να διακρατήσουν ένα κεφάλαιο για τα λειτουργικά, τρέχουν τα έργα αυτά τα οποία μπορούν να τρέξουν, αλλά έχει το πρόβλημα με τις πρώτες ύλες είναι ένα πράγμα το οποίο το είδαμε και τις προημερών. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζήτησε δεύτερη νομοθετική ρύθμιση για αυτό το ζήτημα από τον Υπουργό Υποδομών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλέκτρα, για το έγκυρο πάντα ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Μένουμε στη μεγάλη εικόνα σε σχέση με τα ενεργειακά. Τοποθετήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο ίδιος ο Γιάννης Οικονόμου και μάλιστα προανήγγειλε και νέο πακέτο στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Να παρακολουθήσουμε τι είπε. Θα ήθελα και πάλι να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσουμε ένα νέο πλαίσιο στήριξης της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, το οποίο θα απαντά πιστικότατα και δραστικότατα στο πρόβλημα της ακρίβειας στις τιμές ενέργειας. Η πραγματικότητα είναι ότι από την πρώτη στιγμή που παρατηρήθηκαν ανατιμήσεις, η κυβέρνησή μας αντέδρασε. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα φυσικά ήταν και εξακολουθεί να παραμένει πολύ μεγάλο και να δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή όμως, όπως συνήθως συμβαίνει με τις μεγάλες εξωγενείς κρίσεις που συνεχώς διαχειριζόμαστε τα δύο τελευταία χρόνια, κάποιοι, και συγκεκριμένα η αντιπολίτευση, θεωρούν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για να κανιβαλίσουν την αλήθεια και την πραγματικότητα, θα ήθελα να κάνω μερικές βασικές παρατηρήσεις, οι οποίες συνδέονται και με την πρόσφατη ερώτηση του κ. Τσίπρα για τη ΔΕΗ. Ξεκινώ με κάποιες βασικές παρατηρήσεις για τη ΔΕΗ. Το ελληνικό δημόσιο κατέχει σήμερα στη ΔΕΗ το 34% και ασκεί πολύ ουσιαστικό έλεγχο στην επιχείρηση. Σήμερα, με αυτό το 34% που κατέχει το ελληνικό δημόσιο στη ΔΕΗ, η περιουσία του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του ελληνικού λαού, ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα ειδήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση στο σύντομο δελτίο. Ξεκινώντας από την περιφέρεια Αττικής. Η περιφέρεια Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και 50 Δήμοι της Αττικής δημιουργούν μια ισχυρή αλυσίδα με στόχο τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για την Ουκρανία και για τους πρόσφυγες που καθημερινά έρχονται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, υπολογίζεται πως έχουν έρθει στη χώρα μας περίπου 20.000 Ουκρανοί πρόσφυγες που χρειάζονται βοήθεια. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την 5η 5 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως στις 6 το απόγευμα και μάλιστα σχεδόν στα περισσότερα δημαρχεία της χώρας. Τα είδη που θα συγκεντρωθούν είναι φάρμακα, υγειονομικό υλικό, κουβέρτες, υπνόσακοι, είδη ατομικής υγιεινής, παιδικές τροφές, γάλατα, πάνες, τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη κουζίνας καθώς και ρούχα. Προχωράμε τώρα στο Δήμο Βύρωνα. Η Δημοτική Συγκοινωνία Βύρωνα δεν θα λειτουργήσει την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022, ημέρα που εκδικάζεται στον Άριο Πάγο η αίτηση ανέρεσης της απόφασης του εφετείου που παραχωρεί σε ιδιώτες μεγάλη έκταση του δημοσίου στην περιοχή του Λόφου Κοπανά. Είναι το γνωστό θέατρο βράχων. Τα οχήματα της Δημοτικής Συγκοινωνίας Βύρωνα θα χρησιμοποιηθούν για τη δωρεάν μεταφορά στον Άριο Πάγο δημοτών που επιθυμούν να υποστηρίξουν τον αγώνα του Δήμου Βύρωνα και του Δήμου Δάφνης Μητού. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 8.30 το πρωί μπροστά από το Δημαρχείο Βύρωνα. Προχωράμε τώρα στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι. Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Η μαγεία του νερού» στο χθες και στο σήμερα διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Ιωάννη Ρέντι το Σάββατο 7 Μαΐου στο χώρο της, στις 11 το πρωί. Η εκπαιδευτικός Χριστίνα Νικολάου θα μιλήσει στα παιδιά για τον κύκλο του νερού,
τη σημασία του στην καθημερινή ζωή, καθώς και για την ανάγκη προστασίας του με τα διαδραστικά παιχνίδια και πειράματα. Παιδιά ηλικίας 8 έως 11 ετών θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε αυτό το αέναο ταξίδι του νερού μέσα από μύθους και ιστορίες λογοτεχνίας. Και θα κλείσουμε με την περιφέρεια Αττικής, με χορό και τραγούδια στο καταπράσινο και πλήρως ανανεωμένο αισθητικά και λειτουργικά πάρκο Τρίτσι. Υποδέχτηκαν εκατοντάδες πολίτες της Αττικής την Πρωτομαγιά, γιορτάζοντας σε μια πολύ ωραία μουσική εκδήλωση που διοργανώθηκε από την περιφέρεια Αττικής. Να πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής αλλά και ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ να δούμε όλη την αυτοδιοικητική επικαιρότητα με τον Δήμαρχο Πετρούπολης, τον κύριο Βλάχο. Καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά εδώ στο πάρκο μας, στο Μητροπολιτικό Πάρκο της καρδιάς μας, και χαίρομαι που και σήμερα βρισκόμαστε όλοι εδώ. Προφανώς αντιληφθήκατε ότι το πάρκο θα είναι η καρδιά των περιοχών μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό και χαίρομαι διότι συνεργαζόμαστε φοβερά και με τους δύο Δήμους, και με το Δήμο Ηλίου και το Δήμο Καματερού Αγίων Αναργύρων. Και βέβαια να πούμε ότι ο πολιτισμός αλλά και η αγάπη μας για το περιβάλλον θα μας ενώνουν πολλές φορές εδώ. Ό,τι ξέραμε στο παρελθόν δεν θα ισχύει. Θα ισχύει αυτό το οποίο λέμε. Μια οικογένεια είμαστε όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε. Καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική, συμβολική μέρα και για τους εργαζόμενους και για τους ανθρώπους του Μόχθου, αλλά και συγχρόνως είναι μια μέρα για το περιβάλλον και την επανεκκίνηση την οποία κάνουμε μετά την πανδημία. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλό μήνα, και βέβαια η Αττική δεν θα μπορούσε αυτό να μην το γιορτάσει μαζί με τους συμπολίτες μας εδώ στο πάρκο Τρίτσι, το Μητροπολιτικό Πάρκο, όπου ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα συντροφεύσει όλους εκείνους που το επισκέπτονται, και φυσικά μαζί με αυτό θα έλεγα δίνουμε και μια υπόσχεση ότι θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο περιβάλλον, να αντιμετωπίσουμε την περιβαλλοντική κρίση σε ένα κάλεσμα οικογενειακό όλων των πολιτών της Αττικής μας, και εμείς θα είμαστε εκεί μπροστά ώστε να καταφέρουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα καλύτερο κόσμο. Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο από το πάρκο Αντώνης Τρίτσης, το πάρκο της καρδιάς μας. Σήμερα Πρωτομαγιά μαζί με την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Πατούλη, συνεχίζουμε σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για όλο τον κόσμο, για τους δημότες μας αλλά και για τους πολίτες όλης της Αττικής. Καλό όλο τον κόσμο να το επισκεφτεί και να περάσουμε όλοι πολύ όμορφα. Να είστε καλά. Επιστροφή λοιπόν, δεύτερο μέρος των δημοσκοπήσεων, και πριν πάμε να υποδεχθούμε τον Δήμαρχο που έχουμε καλεσμένο στη σημερινή εκπομπή, να δούμε και τα λαμπερά εγγένεια της 68ης Ανθοκομικής Έκθεσης της Κηφισιάς, μιας διοργάνωσης που είναι πραγματικά θεσμός για την πόλη της Κηφισιάς. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε εδώ να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Στο ονειρικό σκηνικό μίας ακόμη αλλά μοναδικής στο είδος της ανθοκομικής έκθεσης. Είχα την τιμή να αναλάβω την προεδρία της ανθοκομικής έκθεσης Κηφισιάς, του πλέον ιστορικού θεσμού της ανθοκομίας στην Ελλάδα. Όλοι οι πρόεδροι και τα διοικητικά συμβούλια στην ιστορία της έκθεσης μοιάστηκαν αποκλειστικά για την πρόοδο της, πάντα εναρμονισμένη με τις θεμελιώδεις αξίες της
οι οποίες πλέον μπορούν να ενταχθούν στο τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης. Ηθική, κοινωνία, περιβάλλον. Η ελληνική ανθοκομεία είναι παρούσα στον παγκόσμιο χάρτη πλέον και πέρα από ό,τι έχει κάνει το Υπουργείο μας, το οφείλει και στην ανθοκομική έφεση Κηφισιάς που αποτελεί το σημείο συνάντησης και συνέργειας όλων των δυνάμεων του κράτους. Το Δίκτυο επεκτείνεται, κύριε Δήμαρχε, και θα επεκταθεί με τη δημιουργία νέων σταθμών. Οι κάτοικοι της Κηφισιάς θα αποκτήσουν ταχύτερη πρόσβαση σε περισσότερες περιοχές από τη σήμερα. Κάθε φορά θα εγκαινιάζεται ένας καινούργιος σταθμός. Εδώ ο Δήμος μας στηρίζει έμπρεπτα τον εθνικό στόχο της πρωτογενούς παραγωγής και τους Έλληνες παραγωγούς. Εδώ η παράδοση μετατρέπεται σε δυναμική τεχνογνωσία και σε επιχειρηματικότητα. Εδώ ανακαλύπτουμε τρόπους να ζούμε. Κηφισιά και ανθοτομική για μια καλύτερη ζωή. Και από το Δήμο Κηφισιάς πάμε στο Δήμο Πετρούπολης. Ο κύριος Στέφανος Βλάχος, ο Δήμαρχος Πετρούπολης, βρίσκεται εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Δημάρχε, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, Γιώργο. Να είσαι καλά, Δήμαρχε. Σε ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και για τις ευχές σου. Να ξεκινήσω με το βασικό θέμα της αυτοδιοίκησης, πριν περάσουμε και στο Δήμο Πετρούπολης, γιατί πραγματικά εκεί υπάρχει μια πολύ, πολύ σημαντική συγκυρία. Έχουμε μια περιφαλωτική ανάπτυξη του Θεάτρου Πέτρας και θέλω να το αναλύσουμε αυτό το δεδομένο. Πριν πάμε σε αυτό, να δούμε τι γίνεται σε σχέση με το ενεργειακό κόστος, Δημαρχέ. Πώς θα ανταπεξέλθετε? Είναι δυσίωνα τα σενάρια που υπάρχουν για το επόμενο διάστημα. Είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, το αντιμετωπίζει όλη η χώρα, το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Βέβαια, αυτό πλήττει κυρίως τους πιο αδύναμους, τα αδύναμα οικονομικά νοικοκυριά, αλλά πλήττει κέρια την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ουσιαστικά ανατρέπονται οι προϋπολογισμοί μας. Φανταστείτε ότι εμείς που έχουμε ένα κολυμπητήριο, ο λογαριασμός του αερίου το Δεκέμβριο ήταν 43.000 και το τρίμηνο Ιανουάριο, Φεβρουάριο και σκάρτο το Μάρτιο πληρώσαμε 250.000. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μπορούμε να βγούμε μπροστά. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια. Τι μπορείτε να κάνετε? Συγκρατούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα έξοδά μας, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργούμε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες. Θέλουμε οι ωφελούμενοι δημότες μας να συνεχίσουν να απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες, αλλά βέβαια με ένα κόστος δυσθεώρατο. Πάντως με μαθηματική ακρίβεια, Δημάρχε, έτσι όπως το περιγράφετε και με τα δεδομένα, γιατί μιλήσατε με απτά δεδομένα. Βεβαίως, για... με λογαριασμοί το λένε. Λογαριασμούς. Με μαθηματική ακρίβεια αυτό ενδεχομένως οδηγεί και σε εκτροχιασμό των προϋπολογισμών σας. Σαφώς και υπάρχει εκτροχιασμός, παρά το γεγονός ότι πιστεύω ότι έχουμε, δεν προβαίνουμε σε περιττές δαπάνες. Εν τούτης, είμαστε ένας δήμος μεγάλος. Έχει πάρα πολλά, έχει τα λεγόμενα ανελαστικά έξοδα, τα οποία είναι μισθοδοσίες, είναι ακριβώς το ενεργειακό, είναι τα ενίκια. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε βάλει μπροστά να φτιάξουμε ιδιόκτητο δημαρχείο, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε τα ενίκια. Πληρώνουμε ετησίως κάπου 300.000 ευρώ για τα ενίκια, όμως υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι στην Πετρούπολη οι οποίοι δεν θέλουν να γίνει δημαρχείο, φανταστείτε. Και φέρνουν, τέλος πάντων, πιστεύω ότι όμως η μεγάλη πλειοψηφία του λαού της Πετρούπολης. Είναι παράδοση χαίρεται. Όμως αυτό. Ναι, είναι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι. Γιατί είστε από τους λίγους αντιδρούν... δήμους της Αττικής που δεν έχουν δικό. Ο μοναδικός δήμος. Και όμως υπάρχουν. Και η Αγία Παρασκευή που έχει δρομολογηθεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι θα αντιδράσουμε στην λογική αυτή να φτιάξουμε δημαρχείο, προβάλλοντας κάποια επιχειρήματα τέλος πάντων το παρελθόν των ετών. Ναι, επισημάνουμε όμως, δεν υπάρχει περίπτωση όμως. Μου δίνεται αφορμή να επισημάνουμε τα ωφέλη που έχει όμως μια τέτοια κίνηση. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι μόνο το ότι εξοικονομεί χρήματα ο Δήμος, είναι ότι εξυπηρετεί το πολίτης. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες του Δήμου είναι διασκορπισμένες όπως ήταν διασκορπισμένες οι φυλές των Ιουδαίων. Δηλαδή, σε κάθε περιοχή της Πετρούπολης υπάρχει και μια υπηρεσία του Δήμου. Φιλοδοξούμε να συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες ώστε ο Δημότης να εξυπηρετείται πραγματικά. Ο Δήμος να ελέγχεται αποτελεσματικά από την εκάστοτε διοίκηση, γιατί δεν θα είμαστε εμείς αιώνιοι, θα υπάρχουν και άλλες διοικήσεις
και πρέπει αυτό να αυτό λειτουργεί προς όφελος όχι μόνο της παρούσας διοίκησης, αλλά όλων των διοικήσεων που έπονται. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά το παρόν και το μέλλον της πόλης μας. Και γι' αυτό εγώ καλώ και από το βήμα σας τον κόσμο της Πετρούπολης να βοηθήσει τη διοίκηση ώστε επιτέλους το Δημαρχείο να γίνει πράξη. Σε σχέση με το ενεργειακό, για να επιστρέψω σε αυτό το θέμα, τι σημαίνει αυτό το κόστος? Είπατε εσείς ότι είναι πολύ ορατό, έχετε μπροστά σας το ενδεχόμενο να υπάρχει εκτροχιασμός. Αν δεν ομαλοποιηθεί η αγορά, θα έχουμε προβλήματα. Σε σχέση με το όχι μόνο εμείς, έργο, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικώς όλη η χώρα. Τώρα, το να φτάνει μια υπουργός, Γερμανίδα υπουργός, και να εξαγγείλει και να δίνει τέτοιες εξαγγελίες στον κόσμο και να λέει ότι προμηθευτείτε τρόφιμα για 10 μέρες, φανταστείτε ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα στην Ευρώπη. Φανταστείτε σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου η εξάρτηση ενεργειακή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν θα λύσω εγώ το πρόβλημα, υπάρχουν αρμοδιότεροι από εμένα για να μιλήσουν για το ενεργειακό. Εγώ μιλάω, περιγράφω μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε όλοι, σαν πολίτες, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν πόλη. Σε σχέση όμως στις συνέπειες που έχει στο δημοτικό σας έργο, ποιες μπορεί να είναι ή ποιες είναι, Δημαρχή? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το ότι το ενεργειακό κόστος αφορά όχι μόνο την λειτουργία του Δήμου, αφορά και τα εκτελούμενα έργα. Πάρα πολλά προϊόντα ανατιμώνται και φανταστείτε, διάβαζα προχτές και υπάρχει και μια, έτσι, υπάρχει μια ανησυχία σε επίπεδο ΚΕΔΕ πλέον, ότι πολλά από τα έργα τα οποία έχουν εξαγγελθεί δεν θα εκτελεστούν λόγω του ότι υπάρχει μια μεγάλη ανατίμηση των υλικών. Οπότε οι εργολάβοι οι οποίοι είναι ανάδοχοι πλέον στην εκτέλεση των έργων θα ουσιαστικά θα απομακρυνθούν, γιατί λόγω του ότι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην υλοποίηση των έργων αυτών. Δύσκολη θητεία. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Πιστεύω όμως ότι εγώ αφήνω ένα παράθυρο ελπίδας ανοιχτό. Πρέπει να υπάρχει ελπίδα. Είναι εξάλλου η ελπίδα είναι συνυφασμένη με εμάς τους Έλληνες. Πάντα ελπίζουμε στο μέλλον ότι και εν γέννη είμαστε ένας αισιόδοξος λαός, δεν είμαστε απεσιόδοξοι. Πιστεύω ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση εν τέλει και ότι θα τουλάχιστον θα καταλαγιάσουν οι κλαγκές των όπλων που υπάρχουν στη γειτονιά μας. Αυτά τα ζητήματα. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Δήμαρχε, τέθηκαν φαντάζομαι και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην πρόσφατη συνάντηση. Σαφώς ο Πρωθυπουργός μίλησε για το ενεργειακό πρόβλημα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μας. Πρώτα η επιδημία, μετά το ενεργειακό. Και πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις. Είναι ένα ζήτημα που δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Πιστεύω στο καλύτερο όμως. Πόσο εξελίσσεται, Δήμαρχε, το δημοτικό σας έργο? Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είπα και πριν, για την ανάπλαση του θέατρου Πέτρας. Κοιτάξτε, έχουμε, να το πω έτσι λαϊκά, έχουμε απλώσει τραχανά σε όλα τα πεδία. Όλα τα μεγάλα έργα τα έχουμε βάλει σε τροχιά. Το Δημαρχείο, όπως είπατε, το θέατρο Πέτρας, το στάδιο της Πετρούπολης, το μεγάλο στάδιο. Κάνουμε ανάπλαση 7 πλατιών, φτιάχνουμε παιδικές χαρές. Έχει χρηματοδοτηθεί η ανάπλαση της κεντρικής λεωφόρου, όπως έχει χρηματοδοτηθεί και το ίδιο το Δημαρχείο. Φιλοδοξούμε να ενταχθεί τώρα στη δεύτερη φάση το θέατρο Πέτρα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Φανταστείτε ότι η δημοσιότητα που πήρε τις προηγούμενες μέρες ήταν κάτι το οποίο εντυπωσίασε και εμάς τους ίδιους. Έφτασε σε κάθε άκρο της Ελλάδας η είδηση ότι το θέατρο Πέτρας αναπλάθεται και γίνεται πλέον ένα θέατρο το οποίο θα είναι καμάρι όχι μόνο για την Πετρούπολη και τη Δυτική Αθήνα, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Θα είναι το, πιστεύω, το καλύτερο θέατρο. Είναι τα φεστιβάλ που το καλύτερο θέατρο του είδους του σε όλη την Ελλάδα θα είναι, στο βαθμό που υλοποιηθεί ακριβώς η μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το ΙΠΕΝ καταρχήν. Και τώρα περνάμε στη δεύτερη φάση, ώστε να εγκριθούν και οι άλλες μελέτες. Για να υποβληθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδότηση. Βλέπουμε μία πρώτη μακέτα που έχετε δημοσιεύσει κι εσείς. Μπορούμε να περιγράψουμε λίγο τι περιλαμβάνει αυτή η ανάπλαση, βασικά, για να καταλάβει. Η ανάπλαση περιλαμβάνει ότι διαμορφώνεται η είσοδος, καταρχήν. Φανταστείτε ότι η είσοδος, το θέατρο Πέτρας θα αποτελέσει ένα μέρος μιας ενιαίας παρέμβασης που κάνουμε εκεί, γιατί παρακάτω είναι και το καμίνι με το φουγάρο της Πετρούπολης, το οποίο αναπλάθεται αυτή τη στιγμή. Που και αυτό θα αξιοποιηθεί. Είναι μέσα εδώ, αξιοποιείται και αυτό, θα γίνει εκθεσιακός χώρος.
Ήδη μέσα υπάρχει ο εργολάβος, ο οποίος συνεχίζει μετά από την διακοπή που έγινε και μετά από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης που έκανε αυτή η διοίκηση με την περιφέρεια. Και εκεί θέλω να ευχαριστήσω στην περιφέρεια για την βοήθεια συγκεκριμένη. Οπότε θα αποτελέσει όλος αυτός έναν ενιαίο χώρο, ο οποίος θα είναι πρωτόγνωρος όλη την Αττική. Θέατρο Πέτρας, είσοδος, καμίνη της Πετρούπολης. Ένας ενιαίος χώρος, ο οποίος θα είναι ελκτικός σε όλο τον κόσμο. Τι περιλαμβάνει το Θέατρο Πέτρας? Περιλαμβάνει καταρχήν την κατασκευή σύγχρονου φουαγέ, σύγχρονη είσοδος. Φανταστείτε ότι θα υπάρχει και ειδικό ασανσέρ που θα μεταφέρει τα άτομα με ειδικές ανάγκες στον χώρο του θεάτρου. Θα ανακατασκευαστεί το θέατρο του Πίτερ Μπρουκ, το οποίο είχε επινοήσει σε μια γωνιά το μικρό θέατρο που λέμε του Πίτερ Μπρουκ, στα ίδια όμως ίχνη. Θα διαμορφωθούν διάδρομοι περίτεχνοι μέσα στο ίδιο το θέατρο. Το θέατρο από την είσοδο θα αναδεικνύεται χωρίς καμία παρεμβολή. Θα υπάρχει περίφραξη σύγχρονη του θεάτρου με κυλοδοκούς κλπ, ώστε να μην υπάρχει επικινδυνότητα για τους θεατές. Και γενικώς θα υπάρχουν παρεμβάσεις στα αποδυτήρια. Θα είναι ένα σύγχρονο θέατρο. Θα υπάρχει μια αίθουσα δεξιώσεων και διαλέξεων μέσα στο χώρο του θεάτρου. Δηλαδή θα είναι ένα θέατρο. Και φαντάζομαι, Δήμαρχε, όλες τις παρεμβάσεις που θα γίνουν με πράσινο περιβαλλοντικό. Πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ναι. Με πράσινο, όπως λέμε, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα είναι πραγματικά ένα κόσμημα για την πόλη μας αυτό. Και ευχαριστούμε το Υπουργείο που μας επέλεξε. Είμαστε στους 20 Δήμους στην Ελλάδα που επιλέχθηκαν για να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Να ολοκληρώσουμε και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που σχεδιάζεται. Είναι ήδη σε εξέλιξη. Είναι η διαμόρφωση 7 πλατιών. Γίνεται ανάπλαση 7 πλατιών. Ήδη διαμορφώνονται μια μεγάλη πλατεία στην Πάνω Πετρούπολη. Διαμορφώνονται οι περισσότερες παιδικές χαρές από την αρχή. Η μεγάλη παιδική χαρά είναι στα τελειώματά της στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου. Διαμορφώνονται πεζόδρομοι ήπιας κυκλοφορίας, όπως ένας μεγάλος δρόμος που λέγεται Αρχιπελάγους με σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό LED. Ολοκληρώνουμε εντός των ημερών την τοποθέτηση λαμπτήρων τύπου LED σε όλη την Πετρούπολη, με την προμήθεια 1000 ακόμα λαμπτήρων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην Πάνω Πετρούπολη. Άρα όλη η Πετρούπολη θα είναι καλυμμένη με λαμπτήρες τύπου LED. Βέβαια δεν είναι στο σχεδιασμό που είχαμε κάνει στην αρχή να γίνει έξυπνος φωτισμός με κεντρικές κονσόλες κλπ, γιατί δεν το είχε ψηφίσει η αντιπολίτευση δυστυχώς τότε. Και είναι ένα από τα μείον του Δημοτικού Συμβουλίου αυτά. Τέλος πάντων, θα τα αναφέρουμε. Οπότε, θα ενημερώσουμε τον κόσμο της Πετρούπολης για να ξέρει τι έχει κάνει. Μου δίνει την ευκαιρία να ρωτήσω ότι οι αλλαγές που έχουν ήδη ψηφιστεί για την επόμενη θητεία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ότι είναι δύσκολα τα Δημοτικά Συμβούλια. Αν δεν είχαμε αυτές τις αλλαγές, δεν θα μπορούσαμε να διοικήσουμε. Θα είμαστε ουσιαστικά όμοιροι της αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά θα παίρναγε το πρόγραμμα της αντιπολίτευσης και όχι της διοίκησης, που εξελέγει στο δεύτερο γύρο με 50-1 από τον λαό της Πετρούπολης. Πιστεύουμε όμως ότι θα είναι η διαμόρφωση στις επόμενες εκλογές, δηλαδή ουσιαστικά η προσαρμογή του εκλογικού συστήματος στις ανάγκες της αυτοδιοίκησης, θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να μην επαναληφθούν αυτά τα θλιβερά φαινόμενα. Κοιτάξτε, να σας πω έτσι με καθαρά λόγια και χωρίς περιστροφές. Η απνοή αναλογική στα λόγια είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά όταν καλείσαι να την εφαρμόσεις στην πράξη, εκεί αντιμετωπίζεις δυσκολίες. Γιατί δεν εφαρμόζεις μόνο εσύ την απλή αναλογική, την εφαρμόζεις και η αντιπολίτευση. Για να την εφαρμόσεις αυτή, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να συνθέτεις και να συγκλίνεις απόψεις. Αυτό το πράγμα αποδείχθηκε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει. Και δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία ατέρμονων συζητήσεων για να πείσουμε και τον τελευταίο Δημοτικό Σύμβουλο για να περάσουμε τα αυτονόητα. Να γίνει δηλαδή ηλεκτροφωτισμός στην Πετρούπολη, ας πούμε, ή για να φταχτεί το Δημαρχείο, ή για να γίνει ανάπλαση του Θεάτρου Πέτρας. Είναι δυνατόν? Κάτι το οποίο φαντάζομαι έγινε σε όλη αυτή τη θητεία. Ακριβώς. Να προσπαθείτε να πείσετε όλοι. Μα είναι γεγονός ότι δυστυχώς υπάρχει μια λογική εδώ στη χώρα μας, ότι η εκάστοτε αντιπολίτευση δυστυχώς δεν θέλει να πετύχει, εκτός από εξαιρέσεις βέβαια, υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις, όπου οι αντιπολιτεύσεις παίζουν ένα
θετικό ρόλο, παίζουν ένα συμπληρωματικό και πραγματικά έτσι δημιουργικό ρόλο, αλλά είναι εξαιρέσεις. Οι περισσότεροι αντιπολιτεύσεις είναι μηδενιστικές, δηλαδή προσπαθούν όσο το δυνατόν να παίξουν ένα καταστροφικό ρόλο. Υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις, το επαναλαμβάνω, αλλά δυστυχώς είναι ελάχιστες. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, Δήμαρχε, στα λίγα λεπτά που απομένουν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μπήκαμε επίσημα στην αντιπυρική περίοδο, είχατε μάλιστα τις προηγούμενες μέρες μια πολύ μικρής κλίμακας φωτιά εκεί κοντά στο νεκροταφείο σας. Είμαστε προετοιμασμένοι, Δήμαρχε? Πιστεύω ότι η περσινή εμπειρία μας δίνει τα όπλα ώστε φέτος να είμαστε περισσότερο έτοιμοι για την αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας, που οπωσδήποτε θα υπάρχει, γιατί και οι καιρικές συνθήκες θα είναι δυσμενείς από ό,τι προβλέπετε τουλάχιστον. Έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον 5 μεγάλες δεξαμενές για λήψη νερού από τα ελικόπτερα μέσα στο ποικίλο όρος. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο, με τον κύριο Στυλιανίδη. Αμυρά και τον κύριο Στυλιανίδη, ώστε να υπάρχουν παρεμβάσεις στο ποικίλο όρος με καθαρισμό, να υπάρχει ένας συγκεκριμένος καθαρισμός, ώστε να μην υπάρχουν αγριόχορτα, ξέρετε, θάμνοι, οι οποίοι είναι ευάλωτοι και έφλεκτοι σε μια τέτοια κατάσταση. Ο καθαρισμός αυτός, σύμφωνα με τον κύριο Αμυρά, θα αρχίσει εντός του Μαΐου. Τώρα στο Μάιο θα μπουν συνεργεία στο ποικίλο όρος. Αυτό θα είναι μια ανάσα για μας. Και βέβαια δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη σύσκεψη που είχαμε με τον, δηλαδή οι δήμαρχοι της Δυτικής Σύνδεσης με τον Πρωθυπουργό, ότι θα δοθεί μια μεγαλύτερη βοήθεια για το ποικίλο όρος στο Δήμο Πετρούπολης, γιατί εμείς ουσιαστικά φυλάμε το βουνό. Εμείς έχουμε πλάτη το ποικίλο όρος. Εμείς τρέξαμε πέρυσι στην πυρκαγιά τη μεγάλη. Στα πρώτα συμβάντα που είχατε κατευθείαν, ήταν ο πρώτος δήμος. Και είναι και το μοναδικό βουνό που σβήστηκε η φωτιά, είναι το δικό μας. Δεν υπάρχει άλλο βουνό, άλλη περιοχή που να υπάρχει τέτοια κατάσβεση, ουσιαστικά στην πηγή η κατάσβεση. Μικρή ζημιά έγινε πέρυσι. Και βέβαια με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, δεν το συζητάμε, και με τη βοήθεια των ενέργειων μέσα. Αλλά ήταν καταλυτική η παρουσία του Δήμου Πετρούπολης, των εθελοντών συμπολιτών μας. Υπάρχουν σύλλογοι, ποδηλατικοί σύλλογοι που βοήθησαν, που χρησιμοποιούν το βουνό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια βιωματική σχέση με το βουνό και όχι κτητική σχέση, δηλαδή να φτιάχνουν σπίτια κλπ. Το χαίρονται το βουνό, το ζουν το βουνό και όλοι αυτοί βοήθησαν ώστε να γίνει κατάσβεση στη φωτιά. Αλλά χρειαζόμαστε όμως και βοήθεια από την κεντρική εξουσία. Δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε εμείς τα ίδια χρήματα με ένα Δήμο ο οποίος δεν έχει ούτε ένα δέντρο. Και εμείς να φυλάμε ολόκληρο δάσος, ολόκληρο βουνό. Και αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι άδικο. Αυτό και πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να δοθεί στο Δήμο Πετρούπολης μεγαλύτερη βοήθεια. Και περιμένουμε τον κύριο Πέτσα να μας δώσει αυτά που υποσχέθηκε ο κύριος Πέτσα στον Πρωθυπουργό ότι θα υλοποιήσει. Η αλήθεια είναι, Δήμαρχε, επειδή έχω κάνει πολλή ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει μεν το θετικό ότι δόθηκε νωρίτερα από ποτέ η σχετική ενίσχυση, αλλά υπάρχουν παράπονα σε σχέση με το τι ενίσχυση δόθηκε. Δεν καλύπτουν οι περισσότεροι Δήμοι που μεταφέρουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Κοιτάξτε, με 20.000 ευρώ που μας δόθηκαν, δεν καλύπτουμε ούτε μία περιπολία, δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς ζητήσαμε μια βοήθεια τουλάχιστον σημαντική, ώστε να βγάζουμε περισσότερες περιπολίες με πιστοποιημένους εθελοντές στο βουνό, ώστε, γιατί όλα αυτά χρειάζονται χρήματα, ο άλλος δεν δουλεύει τζάμπα, δεν υπάρχει κάποιος που να δουλεύει δωρεάν. Λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και πρέπει να αμυθούν. Όλα αυτά κοστίζουν. Έχουμε 3 πυροσβεστικά τα οποία τα χρησιμοποιούμε. Είμαστε από τους λίγους Δήμους που έχουμε τέτοιες δυνάμεις. Έχουμε τις υδροφόρες μας. Φανταστείτε ότι πέρυσι, όταν υπήρχαν οι πυροσβέστες στο βουνό, υπήρχαν 50 πυροσβέστες. Εμείς τροφοδοτούσαμε τους πυροσβέστες με τρόφιμα, με νερά κλπ. Όλα αυτά είναι χρήματα. Όλα αυτά είναι χρήματα. Οπότε χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Ήδη είναι περιορισμένα τα κονδύλια των Δήμων με το ενεργειακό κλπ. Τουλάχιστον έχουμε μια βοήθεια από την κεντρική εξουσία. Ότι φυλάμε ένα βουνό το οποίο είναι πηγή ζωής όχι μόνο για μας, αλλά και για ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ καλή δύναμη για τη φιλοξενία σας. Έτσι κι αλλιώς οι συζητήσεις για την αντιπυρική περίοδο εδώ στην εκπομπή μόλις ξεκίνησαν με εσάς, αλλά θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα για να δουν και τηλεθεατές και να δούμε όλοι πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για να μην έχουμε τα κακό σκήμενα του περσινού καλοκαιριού. Να μην επαναληφθούν τα προηγούμενα. Είναι μια εμπειρία την οποία πρέπει να μας γίνει μάθημα. Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν εδώ στις δημοσκοπήσεις. Θα τα λέμε καθημερινά. Τελείωσαν τα τριήμερα, τελείωσε το Πάσχα. Οπότε μπαίνουμε για τα καλά στην αυτοδιοικητική επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά.
Καλό σας απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 4 εδώ στις δημοσκοπήσεις. Καλό υπόλοιπο ημέρας.